με την υπόθεση της εκκλησίας του κόσμου. Είδατε την των εθνών. Των εθνών, ναι, μάλλον, ναι. Είδαμε τη σύλληψη και την προσαγωγή του... Ψευτομεσία, του Χάρη Τσακωνίδη. Ψευτοιερέα εκεί, του εκπροσώπου τύπου που είχαμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν νέες καταγγελίες. Και υπάρχει μία καταγγελία, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί την εισαγγελία. Όταν βγαίνει άνθρωπος και λέει τι, ότι του ζήτησαν να του γράψουν το σπίτι. Ναι, μία γυναίκα συγκεκριμένα, η οποία και αυτή ήταν άρρωστη, είχε κάποια προβλήματα υγείας. Την έπεισαν ότι έχει μπει δαίμονας μέσα της, τη ζήτησαν χρήματα και στη συνέχεια όταν δεν είχε χρήματα να δώσει, τους έγραψε το σπίτι. Το σπίτι της. Προκειμένου να βγάλουν το δαίμονα από μέσα της και να γίνει καλά. Πάμε να ακούσουμε την καταγγελία, παρακαλώ, γιατί σοκάρισε την κυριολεξία. Και καρκίνο! Ποιος της έδωσε τον καρκίνο? Εγώ! Γιατί της έδωσες καρκίνο? Για να πονάει, να υποφέρει! Πότε σας πλησιάσανε? Πλησιάσανε πριν 4-5 χρόνια. Και τι ακριβώς σας είπανε? Μου είπανε που έχω μέσα μου διάβολος, πρέπει να βγει από μέσα μου αυτός ο διάβολος. Εσείς τους πιστέψατε? Βεβαίως. Πόσες ώρες σας μιλάγανε? Πάρα πολλές ώρες. Πόσες συναντήσεις κάνατε? Έκανα τρεις συναντήσεις. Μία συνάντηση ήταν στο κάμπινγκ που ήμουνα και δύο συναντήσεις έκανα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Σας πιάσανε στο κάμπινγκ που ήσασταν και σας είπαν ότι είστε δαιμονισμένοι? Ναι. Τι σας ζητήσανε μετά? Μετά μου ζητήσανε να δώσω 4 χιλιάρικα για να με βγάλουν αυτό το δαίμονα μέσα. Αν δεν έχω 4 χιλιάρικα, μπορώ να τους γράψω και το σπίτι μου. Εσείς πήγατε να το κάνετε? Ναι. Και τελευταία στιγμή ποιος σας σταμάτησε? Όταν ήρθα στο σπίτι να πάρω τα χρυσαφικά για να κάνω λεφτά και να δώσω, τα παιδιά μου με κλείδωσαν μέσα στο σπίτι. Δεν άφησαν να φύγω. Είναι απίστευτη η καταγγελία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτά θυμίζουν εγκληματική οργάνωση. Δεν θυμίζουν ούτε μεσίες, ούτε χριστιανούς καλούς. Οργάνωση. Έτσι. Καλά, αυτό ας το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εντάξει. Στις 17 του αλλά... μήνα. 14. Ας το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς... Για να είμαστε ακριβείς. Δεν είμαστε δικαστές εδώ. Όχι, δεν το λέω με την άποψη. Παρουσιάζουμε τα θέματα. Αυτό και μόνο που κάνουν είναι έγκλημα. Το γεγονός ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αμάθεια ενός ανθρώπου για να τον εκμεταλλευτούν με τέτοιο τρόπο. Είναι έγκλημα. Πάμε να δούμε λίγο. Και έχουν κάνει κι άλλα. Γιατί υπήρχε κι άλλη μία καταγγελία ενός ανθρώπου που λέει ότι η σύζυγός του... Διάλυσε το σπίτι του άνθρωπος. Μιλάμε για τον Φώτη Παναγιωτάκο. Γιατί τη γυναίκα του λέει να κάνει τη δαιμονισμένη στο YouTube. Αυτό κι αν είναι, έτσι. Και μάλιστα τη ρώταγε πού πας, πάω, λέει κάπου, εκκλησιάζομαι, τρώμε, ψήνουμε κτλ. Μέχρι που ο άνθρωπος την είδε σε βίντεο να παριστάνει τη δαιμονισμένη. Και λέει δεν είναι τη δυνατόν ή κάτι της δίνουνε ή παίζουνε ξεκάθαρα θέατρο. Πάντως, δαίμον δεν υπήρχε. Κενό δαιμονίου. Ο δαίμον όμως των τίτλων έκανε την παρέμβασή του. Τώρα θα το διορθώσουμε, τώρα διορθώνεται. Ή πραγματικά είναι σοκαριστικές οι καταγγελίες. Τι λέει ο σύζυγος? Ο σύζυγος λέει ότι μάλιστα έχει παρευρεθεί και ο ίδιος μια φορά. Γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις. Βεβαίως, ναι. Στην Εκκλησία των Εθνών, πως ήταν υποψιασμένος από την αρχή για το τι γίνεται σε αυτές τις συγκεντρώσεις, ότι πάντα έλεγα στη γυναίκα μου ότι πρόκειται για απατεώνες και ότι θα μας καταστρέψουν. Όταν δε είδα το βίντεο, την πήρα τηλέφωνο και της είπα τι είναι αυτά τα πράγματα. Μου είπε, δεν είμαστε εμείς. Όταν είδα το κανονικό βίντεο από το site τους δε, σοκαρίστηκα τελείως. Είδε τη γυναίκα του να παριστάνει τη δαιμονισμένη. Μάλιστα. Τώρα για οικονομικό όφελος, είχε πάρει κάποια ουσία. Πάντως λέει ότι δεν είναι η γυναίκα μου δαιμονισμένη, δεν είχε δείξει ποτέ κάποιο τέτοιο σημάδι μέσα στο σπίτι. Εν τέλει η οικογένεια διαλύθηκε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τον κύριο Χάρη Τσακωνίδη, εκπρόσωπος τύπου.
Είναι ο ιερέας, ας πούμε, της Εκκλησίας. Ναι. Ο ψευτομεσσίας. Ναι. Ο οποίος τι λέει. Ότι θα συνεχίσει να συνεχίσει το έργο τους. Για να ακούσουμε. Ενώ τους φράγγισε η εισαγγελία. Και ξέρεις τι βάλαμε. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Σας άφησαν για να γίνει το Νοέμβριο δίκη. Ναι, όπως το είπαν στις ειδήσεις. Λυπάμαι πολύ που δεν δείξατε τίποτα από όλα αυτά που συζητήσαμε. Το μόνο πράγμα που σας ενδιέφερε ήταν τα χρήματα και οι δωρεές. Άρα δεν έχω κάτι άλλο να πω μαζί σας. Τώρα με όλα αυτά που γίνανε. Δεν χρειάζεται να περάσετε. Ξέρετε εσείς τι θα περάσετε πολύ καλά. Θα συνεχίσει κανονικά. Η Εκκλησία δεν μπορεί να σταματήσει. Για κανέναν λόγο. Μάλιστα, να πούμε ότι απ' έξω από την εκκλησία τους, εντός εισαγωγικών, τον παράνομο αυτό χώρο, όπου έχει σφραγιστεί, είχαν βάλει ότι είναι κλειστά, είχαν προσθέσει ότι είναι κλειστά λόγω ανακαινήσεως. Επίσης, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος ήταν χώρος μπουζουξίδικου. Ναι, ήταν παλιό νυχτερινό κέντρο, όπου οι καρέκλες είναι οι ίδιες του νυχτερινού κέντρου. Ο φωτισμός, στοιχεία, ήταν όλα όπως λένε οι μάρτυρες, όπως είχαν αφήσει τότε το νυχτερινό κέντρο. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο χώρο και γι' αυτό μπορούσε και φιλοξενούσε τόσους πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά, όπως καταγγέλλονται και καταγγέλλεται, μαζεύανε πάρα πολλά λεφτά στο παγκάρι. Κρίμα που δεν έλεγες. Και στο δίσκο. Mm-hmm. Δεν σας έστειλα τις φωτογραφίες, πολύ κρίμα. Υπάρχει και μια μαρτυρία μιας γυναίκας, η οποία είχε πάει κι αυτή σε κάποιες συνεδρίες που γίνονταν. Ναι. Και μάλιστα επειδή είχε έρθει από πολύ μακριά, όπως λέει η ίδια, είχε αφήσει 50 ευρώ και είχε δει μπροστά στα μάτια της άλλοι να αφήνουν χιλιάρικα ολόκληρα. Το έχουμε, να το δούμε. Να το δούμε σε λίγο. Μάλιστα. Πολλές οι καταγγελίες. Πολλές οι καταγγελίες και το σημαντικό είναι ότι προσπαθούσαν, υποτίθεται, να βοηθήσουν κόσμο για να γίνει καλά στην υγεία του και κυρίως από καρκίνο και άλλες ανίατες ασθένειες. Μένουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εισαγγελία. Mm-hmm. Και αν συνεχίζουν τη δράση τους, γιατί από ό,τι φαίνεται τη συνεχίζουν κανονικά. Και θα τη συνεχίζουν κανονικά. Εγώ τον έψαξα αυτό τον κύριο λίγο για να είμαι ειλικρινής και μάζεψα και ένα φωτογραφικό άλμπουμ για την δράση του. Αυτός είναι μαθητής επί της ουσίας κάποιου Τζόσουα, ο οποίος είναι ψευτομεσσίας στην Ιγυρία. Παλιά είχαμε τα ίδια περιστατικά στην Ινδία με τα λεγόμενα άσραμ, όπου πηγαίνανε εκεί πέρα μέχρι και διάσημοι Beatles και τα λοιπά. Λοιπόν, ο κύριος αυτός φαίνεται ότι βρήκε τον τρόπο για την καλή και σου λέει εδώ είμαστε. Πώς το κάνει ο Πάτερ Τζόσουα στην Ινδία και έχει τζιπάρες, κότερα και πιστούς που τον ακολουθούν, έτσι θα το κάνω και εγώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό σου λέει δεν σταματάμε με τίποτα. Πάντως έχει χιλιάδες πιστούς και ακόλουθους οι οποίοι τον υποστηρίζουν με μεγάλη... ναι, με μεγάλο πάθος. Εγώ για μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε κυρίες και κύριοι. Ακούμε. Διακοπές ρεύματος. Ακούμε. Συσκότηση. Ακούμε. Προβλήματα.